Λοιπόν, και πάμε να ολοκληρώσουμε τα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ με αυτό τη ΣΑΚ, Γιώργος Τσακίρης στην παρέα μας. Χαίρετε. Γεια σας, πώς είσαι? Καλά είμαι εσύ. Περιμένω να βγω από το στούντιο να πάω να δω τελικό Europa. Όλοι μας. Έτσι. Αταλάντα, Λεβερκούζεν. Έτσι. Φιωρεντίνα, βιάζεσαι να δεις Φιωρεντίνα. Και εγώ βιάζομαι. Τα άσομα, εντάξει, περιμένουμε μια ώρα. Εδώ είμαι στο γήπεδο τους άλλες που το αλλάζει καθημερινά. Δίνεται στα χρώματα του Europa Conference. Στην ΑΕΚ, όπως έχεις διαπιστώσει, εντάξει, είναι και νορμάλ, νομίζω ότι αυτό το διάστημα είναι λίγο πιο ξεκούρασης και ηρεμίας. Ούτως ή άλλως οι αποφάσεις που είναι να πάρθουν έχουν πάρθει σχετικά με το ρόστερ. Περιμένουμε την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών που έχουν να κάνουν με συμβόλαια που λήγουν, με συμβόλαια που θα ανανοηθούν και θα δούμε ποιοι και πώς. Με περιπτώσεις παιχτών που απασχολούν και άλλες ομάδες. Είδαμε ότι μόλις πριν από λίγες ώρες είχε προέκυψαν δημοσιογραφική για τον Γκάλενς, για την πατρίδα του. Εδώ έχω πει από την αρχή και εδώ και ένα μήνα περίπου, αλλά και μετά την άφηξη των εκπροσώπων του πριν το μάτς με τη Λαμία της ΑΕΚ, ότι υπάρχει μια κουβέντα ανοιχτή και εφόσον ο παίχτης θα είναι διαθέσιμος και ελεύθερος για την ΑΕΚ, θα απασχολήσει και θα συνεχίσει την καριέρα του σε αυτή για δύο χρόνια. Εφόσον αυτό δεν γίνει, για ένα παίχτη που δεν θέλει να τον κρατήσει η Τζιρόνα και το συμβολαιό του λύγει το επόμενο καλοκαίρι, όπως αντιλαμβάνεσαι, η ΑΕΚ, όπως και κάθε άλλο ποδοσφαιρικό κλαμπ, γιατί και από την πατρίδα του Περού που ενδιαφέρονται, αυτό ενδιαφέρονται να κάνουν, να τον αποκτήσουν ως ελεύθερο και να του καλύψουν το συμβόλαιό του. Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι στην επαφή που είχε με τους ανθρώπους της ΑΕΚ ο Ατζέντης, τα έχει βρει σε όλες ό,τι αφορά το διεθνές συμβόλαιο της συνεργασίας εφόσον μείνει ο Κάλενς, με τα θέλω της ΑΕΚ μετά, έτσι. Αυτό είναι κάτι που εξαρτάται καθαρά από την ισπανική ομάδα στην οποία ανήκει. Και δεν θα τον διατηρήσει ο Ρώσος, έτσι, εντάξει, είναι και λογικό, έτσι, βγήκε η Champions League, θα το θυμίζω. Ναι, ιστορική κλάπ, επιτυχία. Έτσι ακριβώς, και θέλει να κάνει διαφορετικά πράγματα σε ό,τι αφορά και το αμυνά της και γενικά το Ρώσος της. Ναι. Γιώργο, στο κομμάτι αυτό, μιας και αναφέρθηκε στο Challenge, μέχρι πότε εκτιμάς ότι θα έχουμε εξελίξεις? Σε όλα αυτά, νομίζω ότι στα περισσότερα, γιατί έχει να κάνει τον τερματοφύλακα, για παράδειγμα, για το κομμάτι που έχει να κάνει με το με τις ανανεώσεις, νομίζω ότι επιδιωχθείς το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου να έχουν μπει σε μια τελική ευθεία, μπορεί και νωρίτερα, μπορεί και λίγο αργότερα, έτσι το καταλαβαίνουμε αυτό. Θυμίζω για να καταλάβει ο κόσμος γιατί το λέω αυτό, 23 Ιουνίου είναι η πρώτη συγκέντρωση της ΑΕΚ. Λίγο για την μισή μετά θα φύγει για την Ολλανδία. Εντάξει, αντιλαμβανόμαστε όλοι από την αρχή Ιουλίου και μετά θα είναι το ουσιαστική δουλειά για το κομμάτι της επόμενης σεζόν. Επαναλαμβάνω, σε ό,τι αφορά το ξεκαθάρισμα θα πρέπει να περιμένουμε από μέρα σε μέρα με εξελίξεις, αλλά μέχρι το πρώτο δεκάλεπτο του Ιουνίου φαντάζομαι θα έχουν ψιλοκαθαρίσει, ακόμα και δεν έχουν γίνει, ξέρεις, τυπικά τα ζητήματα. Είτε αφορούν ανανεώσεις, επαναλαμβάνω, είτε αφορούν διαζύγια. Ολοκλήρωση εργασίας τέλος πάντων, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Και είναι αυτό κάτι το οποίο προκύπτει και από το ρεπορτάζ, όπως είδες και σήμερα γράφεται αυτό που λέγαμε χθες, ότι ήδη έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εισηγήσεων του coach. Ναι. Κοίτα, Γιώργο, δεν μου κάνει εντύπωση από την άποψη ότι και πριν το μάτς με τη Λαμία, μπράβο, είχε πει ότι ανεξαρτήτως κατάληξης της σεζόν. Άντε, μπράβο, έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι, είναι συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Έτσι. Έχει κατασταλάξει αποφάσεις, του ξέρει τι πρέπει να κάνει, πώς και γιατί. Απλά θα περιμένουμε να δούμε πότε θα γίνουν αυτά, γιατί όπως και να έχει, ξέρεις, είναι και θέμα χρονικό, τυπικό. Μερικά διαζύγια περιμένει τελευταία μέρα για να ολοκληρωθούν, όπως και να έχει. Είναι το τυπικό της υπόθεσης που λέμε. Αλλά οι αποφάσεις έχουν ληφθεί και θα περιμένουμε απλά να τις γνωστοποιήσει το κλαμπ σιγά σιγά, για να μπούμε και στη φάση της υλοποίησης του αγωνιστικού σχεδιασμού που θα έχει να κάνει με τις προσθήκες βέβαια έπειτα. Εκτός σωματοφύλακα που έχουμε πει, και για το δεξιάκρο της άμυνας και για το αριστερό και για αριστερό εξτρέμ. Και ανάλογα με το τι θέλει να παίξει η ΑΕΚ, ίσως και ένα κεντρικό χαφ, θα τα δούμε αυτά, γιατί εμένα αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από την επόμενη μέρα είναι να δούμε αν θα πάει σε μια νέα τακτική προσέγγιση ο coach, για παράδειγμα. Αν θα διατηρήσει τη διάταξη που έχει και την φιλοσοφία σίγουρα, αλλά μπορεί να δούμε ένα 4-3-3 για παράδειγμα. Και αν δούμε ένα 4-3-3 αλλάζει και τα δεδομένα του αγωνιστικού σχεδιασμού. Σε επίπεδο προτεραιοτήτων. Ναι. Άλλο να παίξετε σε 4-2 με έμφαση στην πίεση
πολύ ψηλά στο αντίπαλο τερέν με έναν δεύτερο επιθετικό όπως ήταν ο Σέρχιο Αραούχο και αυτό που ζητούσε ο προπονητής από τους παίκτες που έπαιζαν πίσω από τον επιθετικό. Και άλλο να παίξει 4-3-3 πάλι με ψηλά να μαρκάρεις μεν, αλλά χωρίς να έχει τον δεύτερο επιθετικό, ας πούμε, να το πω έτσι. Ναι. Αυτά θα καθορίσουν και θα ξεκαθαρίσουν λίγο και την τάση για ενόψη της επόμενης σεζόν για την ΑΕΚ, που αναμένεται πολύ σημαντική από την αρχή της, κυρίως από την αρχή της, για το ευρωπαϊκό της, δηλαδή παρόν και μέλλον, που την έννοια ότι έχει από τις 25 Ιουλίου αρχίζει τις υποχρεώσεις της, ναι, οι οποίες βέβαια, okay, οι πρώτες δύο μπορεί να είναι βατές, που επαναλαμβάνω, οι ελληνικές ομάδες δεν πρέπει να λειτουργούν έτσι, με τη σκέψη ότι υπάρχει καλή κλήρωση και καλή αντίπαλη, πρέπει να όλα τα μάτια να είναι τελική. Χορτάρι. Και να τα θεωρούν και να τα δουλεύουν σαν τελικού. Σωστά. Γιώργο, τώρα που μιλάμε, μάλιστα, ποιες είναι, ας πούμε, οι τρεις προτεραιότητες σε ό,τι έχει να κάνει τις προσθήκες που θα ήθελε ο coach να είναι στην πρώτη συγκέντρωση? Ναι. Κοίτα, βάσει αναγκών, ναι, και δεδομένων, βάσει αναγκών, ναι, αυτό. Ναι, και δεδομένων, η πρώτη θα ήταν το δεξιμπάκ, νομίζω. Γίνεται εύκολα αντιληπτό με την παρουσία μόνο του Ρότα, εφόσον δεν ανανεώνει δεδομένα ο Σιντιμπέ και το Ραντόνια δεύτερο. Νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική ανάγκη για προσθήκη εκεί, η πρώτη βασική δηλαδή, μαζί με τον ματοφύλακα. Και έπειτα πάμε για αριστερό μπακ και αριστερό εξτρέμ. Σε προτεραιότητες λέμε πάλι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Με έναν αστερίσκο στον στόπερ για τον Κάλενς. Διότι εφόσον δεν ανανεώσει ο Κάλενς, αντιλαμβανόμαστε θέλει μια τέτοια λύση και εκεί η ΑΕΚ οπωσδήποτε μια πρώτη γραμμή, εννοώ. Ναι. Γιατί τέτοια ήταν φέτος ο Περουβιανός κεντρικός αμυντικός. Με δεδομένο ότι απήχε πολύ από τις επίσημες οργανώσεις ΑΕΚ ο Μουκουντή. Βέβαια, θα μου πεις, δεν γίνεται κάθε χρόνο αυτό. Πέρσι ο Μουκουντή ήταν μαζί με τους περισσότερους από τους πρώτους συμμετοχές της ομάδας. Οπότε η λογική λέει ότι δεν μπορεί να κάνει δεύτερη χρονιά με τόσο κενό διάστημα. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, γι' αυτό και πρέπει να είναι πρώτος γραμμής και ο αμυντικός αποκτηθεί, αν και εφόσον, επαναλαμβάνω, ο Κάλλινς δεν θα είναι αυτός. Ωραία. Και μία τελευταία ερώτηση. Στο θέμα τερματοφύλακα, είναι δεδομένο ποιος θα φύγει? Όχι. Θα ρισκάρεις να κάνεις μία εκτίμηση? Στο ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Αν πάμε σε βαθμό δυσκολίας, εκεί θα πήγαινα, όχι σε ικανότητας. Ναι. Σε βαθμό δυσκολίας για ζυγείο εννοώ, οικονομικών δεδομένων και μη, θα έλεγα ότι είναι πιο βατή η περίπτωση του Αθανασιάδη, για παράδειγμα. Ναι, okay. Αλλά είναι άδικο να κάνω οποιαδήποτε κρίση. Όχι, εντάξει, ωραία, οκ. Okay. Ναι, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή... Κρατάω το όχι που λες, μπράβο, ότι δεν υπάρχει δεδομένο στο... Ναι, ναι, αυτή τη στιγμή δεν έχει επικοινωνηθεί κάτι που θα μας έδειχνε ή θα φωτογράφιζε, να το πω έτσι, ρε παιδί μου. Ναι, okay. Γιατί απ' την άλλη, ξέρεις, αν θα πεις για ένα από τους δύο, υπάρχει και το θέμα των Ελλήνων. Στο ρόστερ κάθε ελληνικής ομάδας. Ναι, βέβαια, σωστό. Σωστό και αυτό. Έρχεται να ισοβαθμίσει, να το πω έτσι, το άλλο που σου είπαμε, το οικονομικό. Όλα μαζί να πάντων, ναι, να περιμένουμε να έχουμε υπομονή. Ναι. Ακριβώς. Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Τάσο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ.